Νίκος Φωτίου, Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών. Λαμπαδιδρομία μετά από ένα μήνα έρχεται εδώ για να μεταδώσει το όραμα και το μήνυμα να δίνουμε αίμα γιατί σώζει ζωές, έτσι. Βεβαίως, υποδεχόμαστε και φέτος και σήμερα τη φλόγα της αγάπης, ένα θεσμό πολύ θετικό, ένα θεσμό που βοηθάει στην αλληλεγγύη και τη συνοχή της κοινωνίας. Οι άνθρωποι δεν δίνουν το αίμα τους για πολεμικούς σκοπούς και ενέργειες, αλλά το δίνουν για ειρηνικούς σκοπούς, για τη συνοχή της κοινωνίας και για την αλληλεγγύη που τη χρειαζόμαστε τόσο σήμερα σε μια περίοδο πολέμων, διχασμών, κρίσης και άλλων αρνητικών γεγονότων. Επομένως, τα συγχαρητήρια και από την πλευρά του Δημάρχου και του Δήμου Θεσσαλονίκη. Υποδεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους σαν αγωνιστές της κοινωνίας και της ειρήνης.